νομίζω τώρα ότι μπορούμε να κάνουμε μία... Έχουμε ολοκληρώσει λίγο μία συζήτηση για το πώς εμφανίστηκε η γενιά του 60, τι ήταν, σε ποιο πλαίσιο εμφανίστηκε, και αφού περάσουν κάποια χρόνια φτάνουμε στη δεκαετία του 80, εκτός αν έχεις να παρεμβάλεις κάτι άλλο πριν. Και εκεί υπάρχει πια αυτή η θεολογία, παίρνει διάφορες ας πούμε εκφράσεις πια και περνάει στην κοινωνία ευρύτερα. Έχουμε το περιοδικό Σύναξη, έχουμε τους Νεοορθόδοξους, να τα πάρουμε ένα-ένα. Να σημειώσουμε όμως κάτι. Όταν εγώ μπήκα στη θεολογική σχολή το 62, ήμασταν 70 φοιτητές. Το όριο. Και υπήρχε και το μεγάλο πρόβλημα των αδιόριστων θεολόγων, συλλαλητήρια και τέτοια. Έτσι. Μετά το 80, στις θεολογικές σχολές, στη θεολογική σχολή Αθηνών, μπαίνουν πάνω από 300. Στη δικιά μου τη χρονιά ήμασταν 70, εκ των οποίων 5 κορίτσια. Σήμερα στους 300, οι 250 είναι κορίτσια και οι υπόλοιποι είναι αγόρια. Γιατί το λέω αυτό? Παίζει τεράστιο ρόλο αυτό το πράγμα. Γιατί μέσα σε αυτόν τον αχταρμά, να το πω έτσι, γιατί σήμερα δεν πας στη θεολογική σχολή επειδή λαχταράς να σπουδάσεις θεολογία, πας γιατί το σύστημα σε έριξε εκεί και προσπαθεί να τα βολέψεις τα πράγματα, έτσι. Μέσα σε αυτό τον αχταρμά λοιπόν διατυπώνεται μία γλώσσα η οποία πρέπει να αποστασιοποιηθεί από αυτόν τον τεράστιο βράχο που λέγεται θεολογία του 60. Κάτι πρέπει να γίνει. Θέλουμε έναν δικό μας λόγο να έχουμε. Και έτσι εμφανίζονται αυτά τα ρεύματα, ή μπορεί να είναι τάσεις, ίσως όμως δυστυχώς γίνονται ρεύματα, ενός μοντέρνου θεολογικού λόγου, ο οποίος για να εκφραστεί είναι υποχρεωμένος να περιοριστεί σε κοινωνικούς ακτιβισμούς. Δεν έχει άλλο περιεχόμενο. Νομίζω έχει φτάσει ήδη όμως στις μέρες μας λίγος πολύ, ναι, με αυτά που λέει. Εγώ θέλω να πάμε λίγο ακόμα στο 80. Ναι. Και να μιλήσουμε λίγο για τη Σύναξη, τον Παναγιώτη, τον Έλα, το εγχείρημα αυτό που συνεχίζει μέχρι σήμερα, και για τον... Γι' αυτό που είπαμε πριν, νεοορθόδοξοι, δεν ξέρω, εμένα, ας ξεκινήσουμε, ναι, ας πούμε από τους νεοορθόδοξους για παράδειγμα που ήδη το ανέφερες. Ναι. Εγώ μπορώ να πω εδώ τη δική μου μαρτυρία, ότι όντας φοιτητής, αριστερός τότε, πρώτη φορά συνάντησα τα παιδιά της Χριστιανικής, τους νέους της Χριστιανικής Δημοκρατίας, την ΕΧΟΝ, τους χριστιανοσοσιαλιστές νεαρούς, οι οποίοι αυτοί ας πούμε μου έκαναν γνωστό το Γιαννάρα και τους υπόλοιπους της θεολογίας του 60 στα τέλη πια της μεταπολίτευσης. Και όπως είπες και εσύ πριν, πράγματι αυτό για μένα ήταν ένα άνοιγμα, δηλαδή σε μια εποχή που κατέρε μέσα μου ας πούμε η ελπίδα για μια κοινωνία δικαίου όπως τη φανταζόντουσαν, τη φαντάζεται ο κομμουνισμός κτλ. Είδα μια εναλλακτική προσέγγιση στα πράγματα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την κουβέντα του ψυχραιμία του Κώστα Καμαριάρη σε ένα συνέδριο που μας είπε ότι αυτό που εσείς ψάχνετε να το βρείτε στην Κίνα και στη Σοβιετική Ένωση κτλ. Υπήρχε εδώ 2.000 χρόνια εν εταίρα μορφή. Και αυτό εμένα με έπεισε και ήταν μια κίνηση και μια απάντηση, όπως είπαμε πριν, σε σοβαρά ερωτήματα, υπαρξιακά, κοινωνικά, πολιτικά, μοντέρνα, όσα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος της εποχής μου. Εγώ λοιπόν ζω αυτή την πρόσκληση και αυτή, προς τη θεολογία αυτή μέσα από κάποια κείμενα, μέσα από κάποιους ανθρώπους, που σημαίνει κάτι, και θέλω λίγο να... Αυτό μετά τώρα ακούγεται ως ρετσινιά, ξαναλέω. Δηλαδή ότι ήταν μια αλλίωση. Ήδη ανέφερες και είπες πολύ, αυτό είναι κάτι που δεν είναι γνωστό, ότι ο όρος νεοορθόδοξη δεν είναι ένας όρος που τον εφήβραν αυτοί οι άνθρωποι και τον είπαν για τον εαυτό τους. Ήταν ουσιαστικά μια ρετσινιά που τους την κόλλησε κάποιος άλλος. Ανέφερες πριν τα άρθρα του Γιάννη του Μελιού στο περιοδικό Σχολιαστής.
Ήταν ηρωνική έκφραση. Κάποιοι τύποι που μας παρουσιάζονται εδώ ως νεοορθόδοξοι. Ναι. Και αυτό μετά υιοθετείται και από εκκλησιαστικούς κύκλους που για δικούς τους λόγους θέλουν να πολεμήσουν αυτό το έρευμα, υιοθετούν τον όρο νεοορθόδοξία για να στιγματίσουν κάποιους χαρακτηριστικούς ανθρώπους, ας πούμε, θεολόγους. Αν μου επιτρέπετε μια μικρή παρένθεση, ναι, βέβαια, του 11ου αιώνα. Ο επίσκοπος Στέφανος κατηγορεί τον μοναχό Σιμεών ως νέο θεολόγο. Ηρωνικά του το λέει. Mm. Παρουσιάστηκε ο Σιμεών ο νέος θεολόγος. Σήμερα αυτός ο χαρακτηρισμός, τίτλος τιμής, είναι ενσωματωμένος στο όνομά του. Να. Λέμε Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Καλά, αυτό είναι ιστορία της Εκκλησίας. Ναι. Ακόμα και η λέξη χριστιανός ηρωνική ήταν. Την είχαν πει στην Αντιόχεια για κάποιους τύπους που τι είναι. Αυτοί μιλάνε για έναν Χριστό, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, ήταν μια ηρωνική. Λοιπόν, κλείνω αυτή την παρένθεση. Ναι. Τώρα, ο νεοορθόδοξος. Υπάρχει νεοορθοδοξία, ας πούμε, αυτό. Ναι, όχι, δεν υπάρχει, κύριε Ξηλιά. Δεν με πειράζει να με πούνε νεοορθόδοξο. Απέναντίας κρυφοκαμαρώνω, έτσι. Αλλά δεν υπάρχει. Εισπράττω τον νεοορθόδοξο με την έννοια ότι αυτός έχει να πει κάτι άλλο. Ή, αν θέλετε, έχει μια άλλη γλώσσα να μιλάει. Mm. Δεν είναι σοβαρό να μένουμε σε αυτόν τον όρο και να χαρακτηρίζουμε ανθρώπους. Αυτό που έκανε ο Παναγιώτης ο Χρήστου με ψευδόνυμο ήταν απαράδεκτο. Να βάλει τον Πεντζίκη, τον Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη, μέσα σε οργανωμένη ομάδα νεοορθοδόξων. Τότε είχα το γραφείο μου των εκδόσεων Δόμος και ήρθε άνθρωπος από την Πτολεμαΐδα στο γραφείο μου για να γραφτεί μέλος των νεοορθοδόξων. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Παράνοια, μάλιστα. Ναι. Ναι. Το θέμα είναι όμως, γιατί πάμε σιγά σιγά στο σήμερα. Ναι. Για τη σύναξη να πούμε. Σύναξη. Ναι. Η σύναξη ξεκίνησε από τον Παναγιώτη Νέλλα ως μια απόπειρα διαλόγου. Μην ξεχνάτε ότι ο Παναγιώτης είναι αυτός ο οποίος συνέλαβε και οργάνωσε μαζί με τον Κωστή τον Μοσκόφ, οργάνωσε τη συζήτηση ανάμεσα σε μαρξιστές και χριστιανούς, έτσι. Ο περίφημος τότε χριστιανομαρξιστικός διάλογος στη δεκαετία του 80. Ο Παναγιώτης γεννήθηκε και έφυγε από τη ζωή δυστυχώς νωρίς, με αυτό το όραμα του διαλόγου. Αυτό ήταν ο δρόμος της ζωής του. Η σύναξη υπήρξε ένα περιοδικό διαλόγου. Καταθέτει απόψεις διαφορετικές πολλές φορές, έτσι, αλλά εν διαλόγο. Και ήταν μια προσπάθεια διαλόγου αυτής της θεολογίας, αυτής, όπως τη ζούσε ο ίδιος ο Νέλλας και οι άνθρωποι γύρω του, με το σύγχρονο κόσμο. Ναι. Και πάρα πολλά άρθρα του παίξανε τεράστιο ρόλο σε αυτό το διάλογο. Ακόμα και διάλογο με τους άθεους, ναι, όχι με τους αριστερούς απλώς οι μαρξιστές που ούτως ή άλλο ήταν, εμφανιζόταν ως άθεοι, αλλά και με κινήματα αθεϊστικά, έτσι. Ναι. Ξέρω ένα ανέκδοτο, ας το πούμε έτσι, κουτσομπολιό που λες και εσύ. Ξέρω έναν ανέκδοτο, πώς να το πούμε, ένα κουτσομπολιό που είπες και εσύ πριν, ότι ο Νέλλας ήταν αυτός που εντόπισε στα τραγούδια, στους στίχους του Σαββόπουλου τότε, τους πρώτους πρώιμους στίχους, ένα στοιχείο που λέει με αυτόν τον άνθρωπο ναι, πρέπει να τον βρω να του μιλήσω. Νομίζω στο Φορτηγό ήταν το σχόλιο, στη συλλογή Φορτηγό. Ναι. Και ήταν, η προσπάθειά του ήταν αυτή που λες, δηλαδή να δει τις αναζητήσεις, τα από όπου βγαίνανε και τα λοιπά και να ανοίξει ένα διάλογο, κομίζοντας αυτό το διάλογο, αυτό που είχε, αυτό που ζούσε ως αλήθεια της Εκκλησίας. Επομένως, όλο αυτό το πράγμα ήταν μια κίνηση διαλόγου από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή. Διαλόγου με την εωτερικότητα, ας το πούμε έτσι. Ήταν, το, ναι. το,
μία δυσκολία εμφανίστηκε μετά τη δεκαετία του 80, μία δυσκολία από μερικές αντιδράσεις, πρέπει να πω. Οι αντιδράσεις πού οφείλονταν? Οφείλονταν στο ότι το πνεύμα των χριστιανικών οργανώσεων δεν εξέλιπε. Πήρε καινούριο ένδυμα. Σήμερα μιλάμε για έναν νέο ευσεβισμό, ο οποίος νέο ευσεβισμός προσπαθεί να φέρει μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων στοιχεία της μοναστικής ζωής. Μπορώ να προχωρήσω ένα βήμα και να πω ότι αυτός ο νέο ευσεβισμός επικεντρώνεται σε ένα είδος γεροντισμού, έτσι, όπου η μεγάλη αρετή της υπακοής στραμπουλίζεται και γίνεται απέκδυση της ευθύνης της ελευθερίας μου. Το βλέπουμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Δυστυχώς... Δεν ευθύνεται για αυτό το πράγμα με έναν τρόπο η θεολογία του 60, ας πούμε, η στροφή στο μοναχισμό... Η θεολογία του 60 είπε αυτά τα κείμενα είναι σπουδαία. Αυτά τα κείμενα είναι σπουδαία σημαίνει ότι καθίστε και μελετήστε τέτοια κείμενα για να μάθετε ποιο είναι το όνομά σας, ποια είναι η ταυτότητά σας. Δεν είπε η θεολογία του 60. Παγαλίζεται από σπάσματα. Πάρτε τα, αυτά τα κείμενα και εφαρμόστε τα κατά γράμμα. Ποτέ δεν το είπε αυτό η Εκκλησία. Μιλάμε παραδείγματος χάρη, η πατερική θεολογία είναι ένας λιμώνας απέραντος με αντικρουόμενες θέσεις. Έχει όμως η Εκκλησία, και επιτρέψτε μου να πω, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ενδυναμώνει την Εκκλησία και της επιτρέπει να εισάγει την συμφωνία των πατέρων. Θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Σήμερα μιλάμε για τον Άγιο Αυγουστίνο σαν να είναι ο μεγάλος αιρετικός, έτσι. Και αποδίδουμε τη θεολογία της Ρωμαϊκοκαθολικής Εκκλησίας μετά τον 10ο αιώνα από τον Άνσελμο ή τον Θωμά τον Ακινάτη στη θεολογία του Αυγουστίνου. Και καλά κάνουμε. Ή αργότερα τον Προτεσταντισμό στη θεολογία του Αυγουστίνου. Και καλά κάνουμε. Ο Αυγουστίνος είναι Άγιος. Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της Ενωμένης Εκκλησίας. Τον γιορτάζουμε. Ο Αυγουστίνος ακόμα και με αποκλίνουσες απόψεις δεν εισάγει αίρεση στο σώμα της Εκκλησίας. Αίρεση εισάγει η αυτονόμηση. Όταν λοιπόν καθοδηγείς τους ανθρώπους σε ορισμένα πατερικά κείμενα και αυτοί τα αυτονομούνε τα κείμενα αυτά ή αυτονομούνε τον λόγο των λεγόμενων γερόντων, έτσι, κάτι δεν πάει καλά. Το ονομάζω νεοευσεβισμό και γεροντισμό αυτό το πράγμα. Και εκεί βλέπω τη μεγάλη αιτία μιας σχιζοίδιας που εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί δυστυχώς ανάμεσα σε λεγόμενους συντηρητικούς και προοδευτικούς. Φαίνεται δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτό. Και ναι. δεν θέλω να ερμηνεύσω αυτές τις διαιρέσεις όπου υπάρχουν, ξέρετε, άνθρωποι, ακόμα και επίσκοποι, οι οποίοι καταρτίζουν επιτροπές δογματικές, οι οποίοι πρέπει να εξφεδονήσουν τη λέξη αιρετικός σε καθέναν που διατυπώνει έναν λόγο κάπως διαφορετικό. Δεν κάθονται να δούνε τι θέλει να πει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι. Ναι, τι έχει μέσα, δει, γιατί πράγμα μιλάει. Ωραία. Ξέρετε πόσο εύκολα εξφενδονίζεται η λέξη αιρετικό σήμερα δυστυχώς στο σώμα της Εκκλησίας. Είπες, Δημήτρη, πριν ότι έκανες τη διάκριση συντηρητικών και προοδευτικών. Αρνητικά. Νομίζω συμφωνείς ότι μια τέτοια διάκριση μπορούμε να βρούμε στην ιστορία της Εκκλησίας από την ίδρυσή της. Έτσι.
πούμε. Άρα το πρόβλημα δεν είναι αν κάποιος είναι συντηρητικός ή αν είναι προοδευτικός, αλλά αν η συνύπαρξη των δύο αυτών τάσεων είναι γόνιμη ή είναι άγονη, είναι αδιέξοδο. Αν αυτονομούνται δηλαδή, όπως ναι. είπες πριν, αυτές οι τάσεις. Όταν αυτονομούνται, είναι άγονοι. Όταν ο συντηρητισμός γίνεται αυταξία, όταν ναι, ο προοδευτισμός έτσι, γίνεται έτσι, αυταξία. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, με παραδείγματα να μιλήσουμε. Ο μοναχός που εγκαταβιώνει στο Άγιο Όρος έχει επιλέξει να είναι μοναχός που εγκαταβιώνει στο Άγιο Όρος. Δεν έχει επιλέξει να είναι ηγέτης ενωρητών που ζουν μέσα στον κόσμο. Δεν το έχει επιλέξει αυτό. Mm. Όμως υπάρχει μία σύγχυση. Καθοδηγεί πλέον σαν να είναι πάνω από τον τοπικό επίσκοπο, αν θέλετε πάνω από τον ιερέα της ενορίας και καθοδηγεί ανθρώπους. Μα δεν έγινες καλόγερος για αυτό το πράγμα. Αυτές οι διακρίσεις πάντα υπήρχαν. Δυστυχώς σήμερα υπάρχει μία σύγχυση. Αν θέλω να πάω να βρω έναν πνευματικό σε ένα μοναστήρι, να πάω να τον βρω, εντάξει, να του εξομολογηθώ. Αλλά η έννοια της καθοδήγησης έχει δημιουργήσει συγχυτικά φαινόμενα. Και έχουμε σήμερα επισκόπους να κατηγορούν άλλους επισκόπους, καλόγερους να κατηγορούν επισκόπους ή άλλους κληρικούς, λαϊκούς να βγάζουν απανταχούσες. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Ζούμε και ένα σχίσμα στην Ορθοδοξία αυτή τη στιγμή, επειδή λες τώρα για πανταχούσες. Είναι ένα μεγάλο τραύμα, δεν είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ορθοδοξία. Κορυφαίο, όχι μεγάλο, κορυφαίο πράγμα. Θέλω να ελπίζω, αλλά είναι ελπίδα μου μόνο αυτή, ότι θα διαρκέσει 20 χρόνια, όσο διήρκησε το σχίσμα της νεοπαγούς αυτοκεφάλου εκκλησίας της Ελλάδας το 1833 μέχρι το 1852. Με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τότε είχαμε ένα σχίσμα. Το λέω αυτό γιατί οι πρώτοι διδάξαντες είμαστε εμείς. Και μετά ήρθε το βουλγαρικό σχίσμα. Εμείς οι Έλληνες δηλαδή. Ναι. Το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος, έτσι. Εμείς είμαστε οι πρώτοι διδάξαντες. Είναι μια μεγάλη πληγή αυτή. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη πληγή. Δυστυχώς είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί τα αίτια φαίνεται ότι δεν είναι δογματικά. Αλλά είναι πολιτικά. Ας επιμένουν και οι δύο πλευρές, η καθεμία από τη μεριά της, ότι τηρούν κανόνες. Ξέρετε, οι κανόνες της Εκκλησίας είναι ράβεις και ξυλώνεις ανάλογα με το πώς διαβάζεις και τι σε συμφέρει. Έτσι, αυτό γινόταν επί αιώνες. Υπάρχει μία όμως φράση στη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο που τα λέει όλα νομίζω. Στον όρο της μέσα, γιατί είναι η ίδρυση της Νέας Ρώμης, έτσι, της Κωνσταντινούπολης ως Νέας Ρώμης. Εκεί λοιπόν στον όρο λέει τα εκκλησιαστικά της πολιτικής ίωθεν συμμεταβάλλεστε. Αυτό το αποδέχτηκε η Εκκλησία, παρέδωσε τα όπλα σε αυτό και το ξεχνάμε. Ναι. Έτσι. Ναι, δεν ξέρω, δεν είναι παράδοση όπλων, με συγχωρείς. Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό χριστολογικά. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω ως μία, δηλαδή δεν υπάρχει μια εκκλησία έτσι γενικώς και αορίστως με ιδιαίτερους κανόνες από τη μια και ο κόσμος, ο δέβυλος από την άλλη μεριά. Η εκκλησία υπάρχει για τον κόσμο και εντός του κόσμου. Δηλαδή το να αλλάζει σώμα κάθε φορά, να αλλάζει δηλαδή η μορφή των θεσμών, η γλώσσα της ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις κλπ. Είναι χριστολογικό αξίωμα, πώς να το πω, χριστολογική αρχή. Είναι δηλαδή ο Χριστός που διαρκώς είναι σαρκωμένος, σαρκώνεται τον κόσμο. Δεν είναι μια παραχώρηση, ας πούμε, της Εκκλησίας που κάνει κατ' οικονομίαν προς τον κόσμο.
Άρα αυτή η αρχή της Οικουμενικής Συνόδου της Δεύτερης είναι θεμελιώδης κατά τη γνώμη μου, εκκλησιολογικά. Ναι, οπότε λες αυτή τη στιγμή συμβαίνει το ανάποδο, δηλαδή αντί η Εκκλησία να ακολουθεί τα πολιτικά για να εγχριστώνει τον κόσμο, κατά κάποιο τρόπο συμβαίνει το ανάποδο. Κοιτάξτε, στο σημείο αυτό που ξέρετε, εδώ υπησέρχονται εθνικισμοί. Κατ' εξοχήν επισέρχονται, γιατί ξεχάστε το θέμα της Ουκρανίας. Προχτές είχαμε το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας. Ναι. Μεθαύριο θα έχουμε ένα άλλο θέμα. Κάθε κράτος, μικρό ή μεγάλο, που αποκτάει αυτονομία, ζητάει και την αυτοκεφαλία. Έτσι. Είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Δεν ξέρω, υπάρχει βέβαια, πρέπει να το ομολογήσουμε, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στη Ρωσική Εκκλησία και στην Ελληνόφωνη Εκκλησία, του Οικουμενικού Πατριαρχείου εννοώ, θεολογική διαφορά. Είπαμε στην αρχή για τους Ρώσους της Διασποράς, μην τους ταυτίζουμε με τη Ρωσική Εκκλησία. Η Ρωσική Εκκλησία ακόμα δεν έχει απαλλαγεί από αυτόν τον ευσεβισμό που εισήγαγε ή τον εκδυτικισμό που εισήγαγε ο Μεγάλος Πέτρος. Δεν έχει απαλλαγεί ακόμα. Αλλά αυτό δεν ήταν η αιτία του σχίσματος ασφαλώς, έτσι. Και από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει και μέσα στο ρωσικό λαό αυτό που έχουμε εδώ μεταξύ συντηρητικών και προοδευτικών, μέσα στη ρωσικό λαό είναι πολύ πιο έντονο. Ξανααναδύονται οι λεγόμενοι στάρτσι, δηλαδή οι γέροντες. Ο λαός εγκαταλείπει τους επισκόπους ή τους ιερείς που ανήκουν σε επισκοπές και στρέφεται προς τους γέροντες. Και αυτό είναι φαινόμενο γεροντισμού ή είναι υγιές φαινόμενο? Όχι, είναι φαινόμενο γεροντισμού. Δεν είναι το φαινόμενο της σλαβοφιλίας της εποχής του Ντοστογεύσκη, του Γκόγκολ. 19ου αιώνας. Είναι εντελώς άλλο. Δημήτρη, ανέφερες πριν για τις αντιδράσεις της ακαδημαϊκής θεολογίας προς τη θεολογία του 60 και προς τους νεοορθόδοξους κλπ. Θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε εδώ σε μια ειδική πτυχή. Την περίοδο εκείνη που ανέφερε στα ονόματα όλα αυτά, ένα σημαντικό πρόσωπο μέσα σε αυτές τις παρέες ήταν ο Σάββας Αγουρίδης, ο οποίος δεν ήταν από αυτό που θα λέγαμε πατερικούς θεολόγους, γιατί μιλήσαμε για στροφή προς τους πατέρες. Ήταν βιβλικός θεολόγος και από τους πολύ σημαντικούς, ειδικά για την Ελλάδα μάλιστα, ο οποίος άφησε μια κληρονομιά. Έχω την αίσθηση και θέλω να με διαψεύσεις ή να τη σχολιάσεις, εν πάση περιπτώσει, ότι από ένα σημείο και μετά, ιδίως από το 90, από τη δεκαετία του 90 και έπειτα, η κριτική προς τη θεολογία του 60 και θα έλεγα ειδικότερα προς το Γιαννάρα ίσως, έχει ως πηγή τους διαδόχους, τα παιδιά του Αγουρίδη, ας πούμε, δηλαδή τους βιβλικούς θεολόγους που με έναν τρόπο παίρνουν τώρα τη ρεβάνς, ας πούμε, δηλαδή σαν να είχε υποτιμηθεί η βιβλική θεολογία. Και τώρα, εγώ θυμάμαι σένα προσωπικά, ως θεατής ακόμα της εκπομπής «Σήμερα είναι Κυριακή», τις συζητήσεις που είχατε με τον Αγουρίδη και που για μένα η ανακάλυψη της βιβλικής θεολογίας και της ειδικά του Αγουρίδη, της οι απόψεις έτσι, και ο τρόπος θεώρησης των πραγμάτων ήταν κέριος, ας πούμε, στη δική μου συγκρότηση. Πώς βλέπεις αυτή τη διαμάχη εντός εισαγωγικών? Πριν απαντήσω, θέλω να σημειώσω ότι ο Αγουρίδης υπήρξε από τους συνομιλητές του Κουτρουμπή. Θα τολμούσα να πω ήταν στην ομάδα του Κουτρουμπή, είχαν και μια προσωπική φιλία με τον Αγουρίδη. Και ήταν παρόν στις συναντήσεις που οργάνωνε ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Τώρα, ο Αγουρίδης εμφανίστηκε ως μια νέα φωνή στη βιβλική παράδοση από την Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης στη δεκαετία του 60, έτσι, πριν μετακινηθεί προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ποια ήταν η καινούρια παράδοση που μας έδινε? Ότι τα κείμενα της Αγίας Γραφής αφορούν τη ζωή του ανθρώπου. Πάλι ερχότανε από τους Ρώσους της Διασποράς αυτή η οπτική, έτσι, πάλι ερχόταν από εκεί.
είχαν άμεση σχέση με την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Αυτό είναι πατερικός λόγος. Όταν ο Φλωρόφσκι μιλάει «στραφείτε προς τους Έλληνες πατέρες», στραφείτε στο όλον των Ελλήνων πατέρων. Δηλαδή και στα σχόλια που κάνουν στην Αγία Γραφή οι Έλληνες πατέρες. Ο Αγουρίδης, ως βιβλικός θεολόγος, ήξερε πολύ καλά ποια ήταν η οπτική των πατέρων στα βιβλικά κείμενα. Και αυτά μας τα ξεδίπλωσε. Υπάρχει μια αλλαγή του Αγουρίδη. Η αλλαγή του Αγουρίδη εμφανίζεται μετά τη μεταπολίτευση. Δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να ερμηνεύσω αυτή τη μεταστροφή που κάνει, όπου γίνεται περισσότερο κοινωνιστικός θεολόγος. Πάντως, τα σχόλιά του στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, που είναι ένα από τα σημαντικά τα βιβλία, προσπαθεί να γεφυρώσει τον νεαρό Αγουρίδη με τον όριμο Αγουρίδη. Δεν λείπουν οι κοινωνιστικές προσεγγίσεις, αλλά αναδεικνύονται οι θεολογικές αλήθειες του βιβλικού κειμένου. Για τους επιγόνους του, για τους μαθητές του, δεν ξέρω τι να πω. Πριν πάμε στους επιγόνους, έχει ενδιαφέρον, θα ήθελα δηλαδή να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπες. Εγώ προσωπικά, έχοντας συζητήσει με τον Αγουρίδη, μου είχε πει, ας πούμε, τα παράπονά του εντός εισαγωγικών με τους νεοορθόδοξους τότε, που εγώ ήμουνα νεαρός, ας πούμε, έτσι, πώς να το πούμε, νεοφώτιστος στο χώρο της Ορθοδοξίας, και μου, ας πούμε, υπερασπιζόταν το διαφωτισμό, τη δική μου κριτική κατά του διαφωτισμού. Είχα μια αντιδιαφωτιστική, και έχω και σήμερα, ας πούμε, σε ένα μεγάλο βαθμό, αντιδιαφωτιστική προσέγγιση, την επέκρινε. Και έχω δει και κειμένα του και προς το Γιαναρά, κριτικές και τα λοιπά, που υπερασπίζεται αυτό που θα λέγαμε, ας πούμε, παράδοση της νεωτερικότητας, του σύγχρονου, ας πούμε, δυτικού λόγου. Υπ' αυτή την έννοια είναι σαφέστατα μη αντιδυτικός, είναι δυτικός, ας πούμε. Μικρή παρένθεση, για μένα ο αντιδυτικισμός, με την έννοια που το είπαμε πριν σε εισαγωγικά, είναι σαφώς έκφραση μιας μέσα στη δυτική σκέψη. Δεν είναι εκτός της δυτικής σκέψης, της σύγχρονης, αλλά αυτό το αφήνω. Θέλω να πω δηλαδή ότι ίσως υπάρχει μια βάση για να πούμε ότι ήδη στον Αγουρίδη βρίσκουμε μια κριτική σε βασικά στοιχεία της τροφής προς τους πατέρες, παρόλο αυτό που είπες πριν, που είναι μια μαρτυρία ειδική. Αυτό που είπες είναι μια προσωπική μαρτυρία πολύ σημαντική. Ναι. Παρόλα αυτά. Δεν ξέρω, για τους επιγόνους περισσότερο θέλω να μιλήσω. Μην ξεχνάμε ότι οι βιβλικοί θεολόγοι, οι ακαδημαϊκοί, είναι υποχρεωμένοι να διαλεχθούν με τους ακαδημαϊκούς θεολόγους της Δύσεως. Δηλαδή, στα γραπτά τους εννοώ, στον προφορικό τους λόγο, μπορείς να ακούσεις μια ομιλία τους διαφορετική από τα γραπτά. Στα γραπτά πρέπει να διαλεχθούν και δεν μπορούν να διαλεχθούν σε μη συμφωνημένους τόπους. Σε διαφορετικούς τόπους εννοώ. Ναι. Γι' αυτό βλέπουμε στους βιβλικούς θεολόγους. Πρέπει να αποδεχθούν κάποια πλαίσια, λες. Ναι, πρέπει να αποδεχθούν κάποια πλαίσια. Να το πω ως παράδειγμα. Εγώ έχω γράψει σχόλια σε βιβλικά κείμενα, παραδείγματος χάρη στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Έχω το δικαίωμα, επειδή δεν είμαι ακαδημαϊκός, να παρεμβάλλω πατερικό λόγο και πλούσιο πατερικό λόγο. Ο καθηγητής, ο βιβλικός καθηγητής, δεν το έχει αυτό το δικαίωμα ή τουλάχιστον... Είναι αυτό το πρόβλημα, δεν ξέρω. Είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό επαρκεί σαν απάντηση. Ας πούμε, πάρω ένα παράδειγμα τώρα. Ασχολούνται βιβλικοί θεολόγοι με τη γένεση, τα δύο πρώτα κεφάλαια της γενέσεως, τη δημιουργία του ανθρώπου. Και σου λέει ο σύγχρονος βιβλικός θεολόγος, και εγώ συμμερίζομαι απολύτως αυτή την άποψη που θα πω τώρα, ότι είναι μυθικές αφηγήσεις που οι πατέρες δεν το βλέπουν ακριβώς έτσι, ας πούμε. Δηλαδή δεν θα βρούμε... Μπαίνουμε σε μεγάλο κεφάλαιο. Δεν θα βρούμε σε αυτή την... Μπαίνουμε σε μεγάλο κεφάλαιο.
Ναι. Μπαίνουμε στο κεφάλαιο της γλώσσας. Οι πατέρες δεν είναι αφελείς να νομίζουν ότι η Αγία Γραφή κάνει κοσμολογία, η Αγία Γραφή κάνει γεωγραφία ή η Αγία Γραφή κάνει βιολογία. Δεν είναι αφελείς. Θα σου θυμίσω μία προσέγγιση του Γρηγορίου του Θεολόγου στο θέμα της δημιουργίας, παραδείγματος χάρη. Και μετά θα το συνεχίσω. Λέει, το ξύλο της γνώσεως ήταν καλό. Mm. Δεν φυτεύτηκε απ' αρχής κακό. Μην παραπέμπουν εκεί οι οπαδοί του διαβόλου, του αρχιψεύταρου διαβόλου, έτσι. Ήταν καλό εάν κατάλληλα φαγωθεί ο καρπός. Mm. Ή λέει το άλλο. Παίρνει από τη γη το σώμα, από την ύλη, ήδη προϋπάρχουσα. Δεν είναι εκ του μηδενός. Έτσι. Η δημιουργία του ανθρώπου. Ή η προσέγγιση του ότι τα δέντρα του παραδείσου ήτανε οι θείες γνώσεις. Λοιπόν, έχουνε μία, οι πατέρες ξέρουν τι σημαίνει αποκαλυπτική γλώσσα ή να το πω καλύτερα, εικονολογική γλώσσα. Εάν ένας σύγχρονος βιβλικός ή πατερικός ή οποιοσδήποτε θεολόγος διαβάσει στραβά αυτή την εικονολογική γλώσσα, θα βγάλει στραβά συμπεράσματα. Όταν έχουν τέτοιες αντιρρήσεις, επίτρεψέ μου να πω, μπορεί να είναι βαρύ, πρόκειται για ανεπάρκεια του διατυπώσεως. Όχι, οι αντιρρήσεις, δεν θέλω, είναι ίσως λάθος που μένουμε τώρα σε ένα πολύ ειδικό πρόβλημα. Απλώς, εγώ βρίσκω ότι οι αντιρρήσεις αυτές είναι σωστές εάν έχουν απέναντί τους μια λανθασμένη κατανόηση της τροφής προς τους πατάρες. Αν δηλαδή, και εδώ ακριβώς πάμε σε αυτό που έλεγα πριν, στην άγονη σύγκρουση που λέγαμε προοδευτισμού και συντηρητισμού. Δηλαδή έχουμε ένα κολλησμένο συντηρητισμό που αντιλαμβάνεται το συντηρητισμό σαν αναπαραγωγή αποσπασμάτων. Ένα πολύ αγαπητό μοναχό στο Άγιον Όρος, πολύ αγαπητό, άγιο άνθρωπο, ο οποίος επιμένει ότι η δημιουργία του κόσμου έγινε πριν από 6.000 χρόνια. Ναι, σύμφωνα με το εβραϊκό χρονολόγιο, δηλαδή. Σύμφωνα με αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Ναι. Και ότι όλα αυτά που μετράνε είναι απάτες και ψευτιές. Και το πιστεύει αυτό το πράγμα. Τι θέλει να κάνω. Ναι. Τι να κάνεις, δεν υπάρχει διάλογος αυτό, καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει, υπάρχει στην Εκκλησία. Όπως δεν υπάρχει επίσης διάλογος όταν διαβάζουμε τα συμπεράσματα, θα το πω το όνομα, του Μέσκου. Mm. Έτσι. Δεν σου αφήνει περιθώριο διαλόγου. Διαβάζει λάθος τα κείμενα. Δεν διαβάζει εικόνες. Διαβάζει πραγματικότητες. Λες, παίρνει κατά κυριολεξία, ας ναι. πούμε, ότι υπήρχαν αθάνατα ναι, ζώα ναι. πρώτης πτώσεως, ας πούμε, ναι, και ναι, πώς εισήλθε ναι, ναι, ο θάνατος, ναι, ναι. αφού δεν βλέπουμε τώρα τα οστά των αθανάτων ζώων, ας πούμε. Ναι, αυτό ναι. π.χ. Ναι. Ναι. Εντάξει, και ωραία. Είναι αντιφατικό επιχείρημα. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις είναι ζωντανές σε αρκετές προτεσταντικές σέκτες στην Αμερική. Ναι. Έτσι. Άρα ναι, υπ' αυτή την έννοια έχεις δίκιο. Είναι και μεταφορά μια σύγκρουσης που τη βρίσκουμε στην Αμερική. Δηλαδή, βρίσκουμε το γενέθλιο αμάρτημα του ευσεβισμού. Είναι αυτό, να γυρνάει απ' έξω και να μεταφέρει συγκρούσεις και προβλήματα που δεν θα υπήρχαν αν είχαμε μια πιο, ας το πούμε, όρημη κατανόηση των πραγμάτων. Άρα λες ότι εδώ ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε μια παρεξήγηση. Νομίζω είναι παρεξήγηση να... και δίπλα στον Αγουρίδη που έχει κάποιους λόγους που διαφοροποιήθηκε λίγο, θα πρέπει να σου προτείνω το να είναι στον Γιώργο Πατρώνο, ο οποίος ως βιβλικός θεολόγος από τους πολύ σημαντικούς που έχουμε, κινήθηκε μέσα στη γλώσσα και στη ματιά του όλου λόγου της Εκκλησίας, δηλαδή της παρουσίας των πατέρων μέσα στην Εκκλησία και κυρίως και των λειτουργικών κειμένων. Έτσι.
χρησιμοποίησε πολύ σωστά τα λειτουργικά κείμενα για να προσεγγίσουμε βιβλικά κείμενα. Άρα κατά τη γνώμη σου τουλάχιστον δεν οι αντιπαραθέσεις βιβλική θεολογία, πατερική κατά, θεολογία, κατά ναι, λειτουργική θεολογία ναι. Είναι σχολαστική, σχολαστικές διακρίσεις. Δεν είμαστε ας πούμε στη δεκαετία του 50 που μας ουρανούσε ο Τρεμπέλας, του οποίου τα υπομνήματα δεν έχουν να σου δώσουν έναν λόγο σταθερό. Διότι εκφράζουν αυτόν τον ευσεβισμό, έτσι, από τους μεγάλους υπομνηματιστές της βίβλου. Έχει υπομνηματίσει τα πάντα. Mm. Δεν είμαστε εκεί. Για να κλείσουμε τώρα τη συζήτησή μας, κάναμε μια μεγάλη διαδρομή από τη θεολογία του 60 λίγο πριν, τι ήτανε, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, περάσαμε από το 80 τους Νεοορθόδοξους, τη σύναξη, είδαμε ας πούμε τα σημερινά παράπονα που μπορεί να έχουν κάποιοι για τη θεολογία αυτή, είτε από δεξιά είτε από αριστερά. Σήμερα θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό και εδώ να κλείσουμε. Ας πούμε υπάρχει η καταγγελία ότι στη θεολογία του Γιαναρά τουλάχιστον έχουμε εθνικισμό ή ότι είναι μια θεολογία αυτή που είναι λίγο στον κόσμο της. Δεν μιλάει ας πούμε για τη θέωση τη στιγμή που ο κόσμος έχει προβλήματα και τα λοιπά και μιλάει για αόριστα πράγματα ας πούμε. Μία σειρά κατηγοριών, καταγγελιών, ας το πούμε έτσι, είναι αυτής της κατευθύνσεως. Ναι, συγγνώμη. Άκουσε, Βασίλη. Όπως και αν εξελιχθεί ο λόγος μας, όποια ερμηνευτική ή με όποια ερμηνευτική και αν προσεγγίσουμε τον λόγο της Εκκλησίας, δεν μπορούμε να καταργήσουμε το Ευαγγέλιο. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα χριστιανισμό χωρίς το Ευαγγέλιο. Όταν λέω Ευαγγέλιο εννοώ αυτά τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Λοιπόν, το Ευαγγέλιο διατυπώνει το μέλλον και διαβάζει το παρόν εκ του μέλλοντος. Η ανθρωπολογία της Εκκλησίας αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο εκ του μέλλοντος, όχι εκ του παρελθόντος. Αυτό είναι συστατικό της ταυτότητας της Εκκλησίας. Επομένως, θα αναζητήσουμε στον λόγο της Εκκλησίας των ανθρώπων που τέλος πάντων υπηρετούν την Εκκλησία είτε ως διδάσκαλοι είτε ως ιερείς, θα αναζητήσουμε μία εναρμόνιση με το Ευαγγέλιο. Ανέφερες το όνομα του Χρήστου του Γιαναρά. Ο Χρήστος ο Γιαναράς δεν ξέφυγε από αυτή την αρχή σε κανένα βιβλίο του. Μπορεί τα επικαιρικά άρθρα του να ενοχλούνε γιατί παίρνει θέσεις ακόμα και πολιτικές θέσεις παίρνει, έτσι. Παίρνει θέσεις εντός της ιστορίας. Είναι ο καημός του αυτός. Αλλά τα θεολογικά του βιβλία δεν παραβιάζουν αυτές τις γραμμές, θα το ξαναπώ, του Ευαγγελίου της Εκκλησίας. Έχει κατηγορηθεί για το ανάποδο, ότι εισάγει τη φιλοσοφία στο χώρο της Εκκλησίας και είναι ένας φιλόσοφος που παριστάνει το θεολόγο. Θα έπρεπε να διαγράψουμε αρκετούς πατέρες. Όλους τους πατέρες. Όχι όλους, αρκετούς. Ναι. Μα υπάρχει και αυτό, δηλαδή πολλοί θα σου πούνε ότι πράγματι η πατερική θεολογία εισήγαγε τον ελληνικό λόγο, την ελληνική σκέψη, την ελληνική φιλοσοφία, κάτι ξένο δηλαδή, το εισήγαγε στο Ευαγγέλιο. Και επομένως το αλλίωσε την καθαρότητα του ευαγγελικού λόγου. Τι μπορώ να πω σε αυτό. Ναι. Η ελληνική γλώσσα την εποχή που γράφτηκαν τα Ευαγγέλια, η ελληνική γλώσσα την εποχή που μίλησαν ο Αθανάσιος ή οι Καπαδόκες, η ελληνική γλώσσα την εποχή του Ιωάννου του Δαμασκηνού ή του Σημεών του Νέου Θεολόγου, η ελληνική γλώσσα την εποχή του Γρηγορίου του Παλαμά ήταν εργαλείο. Μην το ξεχνάμε αυτό.
και ξέρανε, αυτό ήταν το μεγαλειώδες των πατέρων, ότι η αλήθεια της Εκκλησίας δεν εξαντλείται ποτέ στη διατύπωσή της. Ωραία, Δημήτρη, ας μείνουμε σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.